με την αυριανή μεγάλη παρέλαση κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό των ελευθεριών της Θράκης και στην Κομωτινή. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνου στο ηρώο της πόλης με την έπαρση της ιστορικής σημαίας. Μαθητές, φορείς αλλά και απλοί πολίτες παρακολούθησαν την εκδήλωση, γιορτάζοντας έτσι τα 92 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. ...92 χρόνια μετά η Θράκη γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Στην πρωτεύουσά της, στην Κομωτινή, ο εορτασμός ήταν λαμπρός με την ιστορική σημαία να κυματίζει. Ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης ύψωσε την ιστορική σημαία της πόλης στο Ηρώ, όπου τελέστηκε δοξολογία και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από μαθητές και φορείς της περιοχής. Είναι το τυπικό τελετουργικό αυτών των περιπτώσεων εκδηλώσεις όπως η σημερινή, στην οποία ουσιαστικά αποτείουμε φόρο τιμής στη μνήμη αυτών που έχουν αγωνιστεί για την πατρίδα. Βέβαια η ιδιαιτερότητα της δικής μας, γι' αυτό μιλήσα για τυπικό τελετουργικό, η ιδιαιτερότητα της δικής μας περίπτωσης είναι ότι όλοι οι αγώνες των ηρώων της πατρίδας μας που προηγήθηκαν της απελευθέρωσης της Θράκης, ενσωμάτωσης της Θράκης στον εθνικό κορμό, αφορούσαν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος γεωπολιτικού τέτοιου που να δώσει τη δυνατότητα με έξυπνους και καλούς χειρισμούς διπλωματικούς να ενσωματωθεί η Θράκη στον εθνικό κορμό χωρίς πολλές απώλειες. Γιορτάζουμε με ελπίδα για καλύτερες ημέρες, είπαν οι φορείς του τόπου, επισημένοντας πως το μήνυμα της ελευθερίας είναι διαχρονικό. Ο κύριος Πετρίδης δεν παρέλειψε να τονίσει πως όλοι μας θα πρέπει να κοιτάμε και πίσω, ώστε ο καθένας να αναλογιστεί την ιστορική του ευθύνη και κυρίως εκείνοι που πρέπει τώρα να δώσουν λύση, χωρίς να χάνεται άλλος πολύτιμος χρόνος για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτό έχει την αντανάκλασή του και σήμερα. Θα πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτοί οι οποίοι συζητάνε στην Αθήνα, αυτοί οι οποίοι διαβουλεύονται, προκειμένου να ρυθμίσουν εκκρεμότητες, πολιτικές εκκρεμότητες, να στρέψουν πίσω τους λίγο το βλέμμα και να δουν ποια είναι η ιστορική τους ευθύνη. Η ιστορική τους ευθύνη είναι να δώσουν σήμερα, χθες, λύση σε αυτό το οποίο διατρέχει την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, διότι ο χρόνος τελειώνει. Επομένως, θα πρέπει να σκεφτούν αυτό ακριβώς, ότι ο χρόνος τελειώνει και ο χρόνος τελειώνει για όλους μας. Στην Κομωτινή, ο εορτασμός για τα ελευθέρια της Θράκης κορυφώνεται με τη μεγάλη παρέλαση μαθητών, συλλόγων αλλά και των ενόπλων δυνάμεων.